Ο καθορισμό όριων είναι ένα σημαντικό μέρο τη αυτοφροντίδα και τη διατήρηση υγιών σχέσεων. Τα όρια μα επιτρέπουν να επικοινωνήσουμε τι ανάγκε και τι επιθυμίε μα, να έχουμε σεβασμό και να δημιουργήσουμε μια αίσθηση αυτοελέγχου στη ζωή μα. Χωρί όρια, μπορεί να καταλήξουμε να νιώθουμε απογοητευμένοι, αγανακτισμένοι και ότι μα εκμεταλλεύονται. Θέτοντα όρια, μπορούμε να νιώθουμε περισσότερο έλεγχο, σεβασμό και πληρότητα στι σχέσει μα. Σε αυτό το βίντεο θα συζητήσουμε τι είναι τα όρια. Γιατί είναι σημαντικά και πώ να τα θέσουμε αποτελεσματικά. Το βίντεο ξεκινάει τώρα. Γεια σου, μου Θοδωρή Αραμπατζή, δημιουργό του GreekCoach.gr και συγγραφέα του βιβλίου Ακαταμάχητη στην Επικοινωνία. Και αυτό που κάνω να βοηθάω επαγγελματίε, coaches και άτομα που ασχολούνται με τι πωλήσει και το δικτυακό marketing να πετύχουν στη ζωή και στην εργασία του online και offline με απλό τρόπο. Πριν ξεκινήσουμε, το θέμα των ορίων έχει να κάνει με την επικοινωνία. Κάτι συμβαίνει στην επικοινωνία μα με του άλλου που δεν μα αρέσει και θέλουμε να το αλλάξουμε. Στο νέο μου βιβλίο, Ακαταμάχητη στην Επικοινωνία, αναπτύσσω τα χαρακτηριστικά που έχουν όσοι θεωρούνται χαρισματικοί στην επικοινωνία. Αναλύω τι 10 δεξιότητε επικοινωνία και με πρακτικά εφαρμόσιμα βήματα, σου δείχνω πώ να τι εφαρμόσει στην καθημερινότητά σου. Όταν έχει αναπτύξει αυτέ τι 10 δεξιότητε επικοινωνία, τότε ο καθορισμό και η επικοινωνία αυτών των ορίων θα είναι κάτι πολύ πιο εύκολο. Η επικοινωνία σου με του άλλου θα είναι πραγματικά αβίαστη. Μπορεί να βρει το νέο μου βιβλίο μπαίνοντα στο GreekCoach.gr κάθετο δεξιότητε. GreekCoach.gr κάθετο δεξιότητε. Λοιπόν, τι ακριβώ είναι τα όρια. Τα όρια είναι οι αόρατε γραμμέ που χαράσουμε γύρω από τον εαυτό μα για να ορίσουμε τι είναι αποδεκτό και τι μη αποδεκτό στι αλληλεπιδράσει μα με του άλλου. Αυτέ οι γραμμέ μπορούν να είναι φυσικέ, συναισθηματικέ ή ακόμα και ψηφιακέ και μπορούν να διαφέρουν ανάλογα με την κατάσταση και με το άτομο που έχουμε να κάνουμε. Για παράδειγμα, ο καθορισμό ορίων με ένα φύλλο. Μπορεί να είναι ότι του λέτε ότι δεν νιώθετε άνετα να συζητήσετε συγκεκριμένα θέματα. Ή το να θέσετε ένα όριο με έναν συνάδελφο μπορεί να σημαίνει ότι θέλετε συγκεκριμένε προσδοκίε στη μεταξύ σα επικοινωνία και συνεργασία. Ο καθορισμό όριων Μπορεί να είναι δύσκολο, ειδικά αν δεν έχουμε συνηθίσει να το κάνουμε. Να θυμάσαι ότι τα όρια δεν έχουν να κάνουν με τον έλεγχο ή τη χειραγώγηση των άλλων. Πρόκειται για την προστασία και τη φροντίδα του εαυτού μα και το να καθορίζουμε του όρου για υγιεί αλληλεπιδράσει. Α δούμε τώρα μερικέ ιδέε για τον καθορισμό ορίων. Νούμερο 1. Προσδιορίσε τα όρια σου. Το πρώτο βήμα για τον καθορισμό των ορίων είναι να ξεκαθαρίσει Ποια είναι τα όρια σου. Αυτό σημαίνει να αφιερώσει λίγο χρόνο για να σκεφτεί τι είναι σημαντικό για σένα, τι σε κάνει να νιώθει άβολα και τι είσαι διατεθειμένο να ανεχτεί και τι όχι. Νούμερο 2. Επικοινώνησε τα όρια σου. Μόλι είναι ξεκάθαρο ποια είναι τα όρια σου, είναι σημαντικό να τα επικοινωνήσει, να τα κοινοποιήσει στου άλλου. Αυτό σημαίνει να είσαι ξεκάθαρο και άμεσο στην έκφραση των ορίων σου από τη μία και από την άλλη να είσαι πρόθυμο να δεχτεί και τα όρια των άλλων. Νούμερο 3 να είσαι διεκδικητικό. Το να θέτει όρια σημαίνει να υπερασπίζεσαι τον εαυτό σου και τι ανάγκε σου. Και αυτό είναι δύσκολο, ειδικά αν δεν είσαι συνηθισμένο να το κάνει. Το να είσαι βέβαια διεκδικητικό δεν σημαίνει ότι είσαι επιθετικό. Σημαίνει να είσαι σταθερό και ξεκάθαρο στην έκφραση των ορίων σου, χωρί να είσαι εχθρικό ή να μπαίνει σε συγκρούσει ή αντιπαραθέσει. Νούμερο 4. Φρόντισε τον εαυτό σου. Το να βάζει τα όρια σου μπορεί να είναι συναισθηματικά και ψυχικά βαρύ αρχικά, Επομένω είναι σημαντικό να φροντίζει τον εαυτό σου καθώ το κάνει. Αυτό σημαίνει να αφιερώνει χρόνο σε δραστηριότητε αυτοφροντίδα όπω άσκηση, περπάτημα, διάβασμα, διαλογισμό, συζητήσει με φίλου. Και νούμερο 5 να είσαι προετοιμασμένο ότι θα συναντήσει αντίσταση. Δεν θα σέβονται όλοι τα όρια σου και μπορεί να αντιμετωπίσει αντίσταση όταν τα ορίζει και τα επικοινωνεί. Είναι σημαντικό λοιπόν να παραμένει ήρεμο και σταθερό απέναντι στην όποια αντίσταση και να είσαι προετοιμασμένο ακόμα και να τα επιβάλλει, αν χρειαστεί. Ο καθορισμό ορίων είναι ένα κρίσιμο μέρο για την διατήρηση υγιών σχέσεων και τη φροντίδα του εαυτού σου. Προσδιορίζοντα, επικοινωνώντα και υπερασπίζοντα τα όρια μα, μπορούμε να δημιουργήσουμε μια αίσθηση ελέγχου και σεβασμού στι αλληλεπιδράσει μα με του άλλου. Να θυμάσαι να είσαι διεκδικητικό όποτε χρειάζεται, να αφιερώνει χρόνο στη φροντίδα του εαυτού σου και να είσαι προετοιμασμένο ότι θα συναντήσει αντίσταση. Αν έφτασε εδώ και σου άρεσε το βίντεο, κάνει ένα like. Επίση, κάνει εγγραφή στο κανάλι μου πατώντα το κόκκινο κουμπί. Πάτα και το καμπανάκι για να ενεργοποιήσει τι ειδοποιήσει. Ανεβάζω ένα βίντεο περίπου κάθε εβδομάδα. Δε τι είσαι να δεχτεί και τι όχι. Και επικοινώνησε το αποτελεσματικά με του ανθρώπου που έχει γύρω σου. Βάλει σε εφαρμογή αυτέ τι ιδέε για να βελτιώσει τις σχέση σου. Είμαι ο Θαδωρή Αραμπατζή και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σου. Σου άρεσε το βίντεο. Αν σου άρεσε, κάνε εγγραφή στη λίστα μου, μπαίνοντας στο greekcoach.gr-list για να ενημερώνεσαι για κάθε νέο υλικό που ανεβάζω, μόλις το ανεβάζω κάθε εβδομάδα. Επίσης, δες οπωσδήποτε το βιβλίο μου, Ακαταμάχητο Δικτυακό Μάρκετινγκ. Θα βρει το link στην περιγραφή.